Και το ερώτημα είναι, κύριε Γεωργάτε, και θέλω να σας βάλω στη συζήτηση με αυτό, αν απευθυνθούμε στις αγορές. Και οι αγορές δεν έχουν την ανταπόκριση που περιμένουμε, διότι όλο αυτό το σχέδιο βασίζεται σε μία πολύ πολύ λεπτή ισορροπία. Θα συμφωνήσετε και εσείς, κύριε Πιερακάκη, σε αυτό. Αν κάτι δεν πάει καλά και ένας παράγοντας είναι οι αγορές, ο οποίος είναι αστάθμητος, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, παράγοντα, έχουμε plan B, τι θα κάνουμε? Ναι, λοιπόν, να βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα για να τα συνδέσουμε και μεταξύ τους. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συζήτηση για έξοδο στις αγορές με την πολιτική αστάθεια που υπάρχει, με το προεκλογικό κλίμα το οποίο καλλιεργείται κτλ., θα είναι δυσμενής για την Ελλάδα. Ήδη τα επιτόκια 10 ετών, 7 ετών ομολόγων κτλ. Είναι τριπλάσια σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε από τους εταίρους δανειστές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το χρέος της Ιταλίας και της Γαλλίας, δηλαδή μιλάμε για τη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, είναι στο ηλικιώδες ποσό των 4 τρισεκατομμυρίων. Άρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δύσκολα θα αποφύγει, και ο Ντράγκη το θέλει, την αγορά κρατικών ομολόγων. Η Ελλάδα πρέπει να πάει κοντά σε αυτή την προοπτική, που σημαίνει ότι ανεξάρτητα από την απεμπλοκή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πρέπει να προσδεθούμε στο ευρωπαϊκό άρμα όσο πιο στενά γίνεται, ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από μια τέτοια εξέλιξη. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε χρηματοδοτικά κενά εύκολα με έξοδο στις αγορές, παρά μόνο αν έχουμε τη συνέχιση της βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους. Δηλαδή συμφωνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό που όχι, δεν συμφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει για ένα μέτωπο, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει για ένα κοινό μέτωπο με τις χώρες του Νότου και ειδικά με την δεν Ιταλία που είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι θέμα Βορρά και Νότου. Δύναμη. Είναι θέμα ότι μία σειρά χώρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να πιέσουν και να ενισχύσουν και την άποψη του Ντράγκη σε μία τέτοια κατεύθυνση. Εγώ δεν τη βλέπω Βορρά, Νότο και τα λοιπά και τέτοια μέτωπα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σε κίνδυνο αυτό το πράγμα. Θέτει σε κίνδυνο αυτό το πράγμα, ακριβώς αυτό που λέτε. Δυναμητίζει την ενότητα την Ευρωπαϊκή. Έτσι ακριβώς. Συνεπώς νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια τέτοια κατεύθυνση, και η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με μια εθνική συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις ειδικού σκοπού και όλα αυτά που λέγονται. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Αλλά θα έρθω και σε αυτά τα ζητήματα του ειδικού σκοπού, μου φαντάζομαι, στο επόμενο κύκλο. Να έρθετε για να περάσουμε και στο δεύτερο γύρο. Να έρθετε τώρα. Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι αυτό. Δηλαδή μια συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τα βασικά πράγματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή να πάμε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Όχι, τη θεωρώ και μη ρεαλιστική. Οι οποίοι καλούνται να κάνουν κάτι τέτοιο το έχουν αρνηθεί. Ούτε η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί, άρα είναι ανέφικτο, είναι μη ρεαλιστικό. Άρα από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει και αυτό που λέμε και εμείς ως ποτάμι συνεχώς, είναι ότι προέχει μία συνεννόηση στα βασικά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της διαπραγμάτευσης, επιμήκυνσης κτλ. Συγγνώμη, σε ποια βάση το προτείνετε αυτό, για να καταλάβω? Διότι οι πολιτικές δυνάμεις έχουν αποκλίνουσες και απόψεις, αλλά και στρατηγικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει ότι εγώ θέλω πλήρη αλλαγή πολιτικής. Αυτό δεν αλλάζει το τοπίο παρά μόνο με εκλογές. Εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ εσείς και λέτε αυτή τη στιγμή να συνεννοηθούμε στα βασικά. Λογικό. Αυτό είναι ανεξάρτητο από εκλογές. Είναι ουτοπικό, συγγνώμη, σε σχέση με το τοπίο που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη διέξοδος πέρα από τη συνεννόηση. Δεν γίνεται να υπάρξει κάτι άλλο. Τεχνητές συγκολήσεις και νέες κυβερνήσεις. Δεν θέλω να συνεννοηθούν όλοι μεταξύ. Εγώ το βλέπω μάλλον για μετοπική. Το βλέπω για μετοπική παρά τις καλές προθέσεις. Τις καλές προθέσεις που δημιουργάνε. Η μετοπική και η πόλωση και τελειώνει. Η μετοπική και η πόλωση εξυπηρετεί δύο συγκεκριμένους παίκτες του πολιτικού συστήματος. Αν θέλουν δηλαδή αυτοί οι δύο παίκτες του πολιτικού συστήματος, και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, να παίξουν εις βάρος του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών, τότε ας το κάνουν. Αλλά ο χαμένος θα είναι ο Έλληνας πολίτης από μια τέτοια ακραία πόλωση. Να πούμε κάτι, ότι μετά, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο παίζεται το μέλλον της χώρας είναι αυτό που τρέχει τώρα, το ευρωπαϊκό. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, όπως είπε και η Βάλια προηγουμένως, αλλά και είπε η ξεκάθαρα, έχει πει λέει έξω τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως λέει κάτι άλλο, ότι δεν αποδέχεται γενικώς αυτό το πλαίσιο και ότι θα το ανατρέψει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο ίδιος καίει τη συνεργασία, την προοπτική της Εθνική Συνεννόηση εκ των προτέρων, αφού δεν δέχεται το πλαίσιο που όλοι οι άλλοι λένε ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτή η Εθνική Συνεννόηση και πρέπει να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Να σας πω πάνω σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναγκαστεί να προσγειωθεί.
από τα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακούω τρεις απόψεις. Αναγκαστεί ή είναι πρόσφατα στις δημοσκοπήσεις. Παιχνίδι λαϊκισμού αυτό το κάνει. Από τι θα λαϊκισμού. Από τις συνιστάβρες. Εντάξει, πρώτα πρέπει να λύσει το πρόβλημα γιατί ο μεν κύριο Σταθάκη λέει, ας πούμε, να πήγε στην επιμήκυνση, ο κύριο Δραγασάκη λέει απόσυρση και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ λέει διαγραφή με το μεγαλύτερο μέρο. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λέει ενιαία ένα συγκεκριμένο πράγμα. Η ηγεσία. Πάνω στην Ευρώπη, θέλω να σα πω πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα πλαίσιο. Πολύ σωστά λέχθηκε. Αυτό το πλαίσιο δεν διαπραγματεύεται, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Το πλαίσιο έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιασδήποτε αλλαγέ είναι μικροεσωτερικέ. Στιγμή, το πλαίσιο υπάρχει, δεν αλλάζει. Αυτή τη στιγμή η κρίση χτυπάει την πόρτα της Γερμανίας. Με την κρίση να σωστό χτυπάει και την πόρτα της Γερμανίας, εσείς φαντάζεστε ότι δεν θα επιτρέψουν ένα νέο ρόλο πιο διευρυμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, θα γίνει αλλαγή, βεβαίως. Συμφωνούμε σε αυτό. Ακόμα και η σκληρή σε μεγαλύτερη σκλήρηση, κύριε Γιώργο. Ορίστε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη σκλήρηση.